να δώσετε στην παράταξή μας τη δύναμη αυτό να το κάνουμε πραγματικότητα. Ζητώ να δώσετε στην παράταξή μας τη δύναμη να παραμερίσουμε τα εμπόδια και τους νοσταλγούς του χθες. Ζητώ να δώσετε στην παράταξή μας τη δύναμη να νικήσουμε οριστικά όσους θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα πίσω. Ζητώ να δώσετε στην παράταξή μας τη δύναμη για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Για πρώτη φορά μιλάμε για το αύριο χωρίς να φοβόμαστε ότι είναι κάτι το δύσκολο ή το μάταιο ή το μακρινό. Για πρώτη φορά νοικοκυρεύουμε τη χώρα και τελειώνουμε με τα ελλείμματα που μας γονάτιζαν. Κατακτούμε την ανταγωνιστικότητα που μας αξίζει. Μιλάω για το αύριο μιας χώρας που δεν θα περάσει ποτέ ξανά από κρίση όπως εκείνη που περάσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για το αύριο της νέας Ελλάδας. Μιας χώρας πρότυπο από πλευράς ανάπτυξης. Πρότυπο από πλευράς ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Μιας χώρας ισχυρής. Μιας χώρας θωρακισμένης. Μιας χώρας με ρόλο στην περιοχή της και με επιρροή πέραν από την περιοχή της, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Με δύο λόγια μιλάω για την ανάπτυξη που θέλουμε και που μπορούμε, αλλά και για την πολιτεία που μας αξίζει. Αφήνουμε πίσω μας την εποχή των μνημονίων και η πατρίδα μας πράγματι αλλάζει σελίδα. Απέναντι μας έχουμε τις πολιτικές δυνάμεις της αδράνειας, όσους επενδύουν στο λαϊκισμό, στο φόβο, στο διχασμό, να διαιρέσουν όχι να ενώσουν τους Έλληνες. Όλους εκείνους που προσπαθούν να μας κρατήσουν στο χθες. Απέναντί μας έχουμε όσους νοσταλγούν όλα όσα οι Έλληνες δεν θέλουν να θυμούνται. Χρειαζόμαστε, φίλες και φίλοι, ένα καινούριο σύνταγμα. Ένα νέο καταστατικό χάρτη της χώρας. Γιατί το σημερινό σύνταγμα έχει κλείσει τον κύκλο.